Γεια σας, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε φόρμες Google, ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε ερωτηματολόγια ή και γενικά φόρμες με τις οποίες θα συλλέξουμε πληροφορίες από το κοινό. Μια φόρμα έχει κάποιες ερωτήσεις κλειστού ή και ανοιχτού τύπου, την αποστέλνουμε στους ενδιαφερόμενους και συλλέγουμε τις απαντήσεις και τις έχουμε σε μορφή σύνοψη, σε διαγράμματα ή μπορούμε να τις καταγράψουμε και σε ένα υπολογιστικό φύλλο για περαιτέρω επεξεργασία ή απλά αρχιοθέτηση. Για να φτιάξουμε μια φόρμα Google είναι ένα έγγραφο του Drive θεωρείται, οπότε λοιπόν με το κουμπάκι από το Drive με το κουμπάκι νέο επιλέγουμε μια φόρμα Google και βάζουμε εδώ ένα τίτλο και αυτόν τον τίτλο αν θέλω να τον έχω και σαν όνομα αρχείου κάνω κλικ εδώ πέρα και θα πάρει το ίδιο όνομα σαν όνομα αρχείου φόρμας γιατί όπως είδαμε πριν και οι φόρμες θεωρούνται αρχεία στο Drive. Και στο πεδίο εδώ περιγραφή βάζουμε ένα κείμενο το οποίο θα το διαβάσουν οι ενδιαφερόμενοι. Εδώ είναι μια ευκαιρία να δώσετε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες σε αυτούς που θα συμπληρώσουν τη φόρμα. Και στη φόρμα εισάγω ερωτήσεις, ήδη υπάρχει μία ερώτηση, θα βάλω τώρα μία ερώτηση για να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο. Γράφω εδώ λοιπόν την περιγραφή της ερώτησης και βλέπετε ότι αυτόματα σε κάποιες περιπτώσεις οι φόρμες Google καταλαβαίνουν τι είδος ερώτηση θέλω να φτιάξω. Εδώ έχω μία σύντομη απάντηση, δηλαδή ένα πλαίσιο κειμένου μικρό πλαίσιο κειμένου για μία σειρά. Αν θέλω για μεγαλύτερο κείμενο, επιλέγω παράγραφος. Για μία ερώτηση κλειστού τύπου, ας βάλω λοιπόν προσθήκε ερώτηση με το κουμπάκι εδώ. Ας κάνω μία ερώτηση, για παράδειγμα, να επιλέξουν τον τύπο σχολείου. Και εδώ βάζω τις επιλογές. Και αυτές είναι οι επιλογές που θα έχει διαθέσιμες για να απαντήσει ο ερωτούμενος. Μπορώ να τις διαγράψω, να τις μετακινήσω σέρνοντας εδώ και αν θέλω μπορώ να δώσω την επιλογή στο χρήστη να, να γράψει κάτι άλλο, να δηλαδή να, να μην επιλέξει μία από τις επιλογές αλλά να κάνει εδώ με το προστίκι άλλο να έχει την δυνατότητα, να το δούμε λίγο αυτό, να βάλει κάτι άλλο ως επιλογή. Την κλείνω λοιπόν εδώ. Και με παρόμοιο τρόπο προσέτω και άλλα είδη ερωτήσεων. Ας βάλουμε ένα με πλαίσια ελέγχου, όπου για παράδειγμα θα γράψουμε τι ξένες γλώσσες γνωρίζουν. Ας βάλω εδώ προς άλλο για να γράψουν ότι άλλο νομίζουν ότι γνωρίζουν. Και κάπως έτσι γίνεται, σχεδιάζω τη φόρμα, όπως έχω πει Έχουμε και άλλα είδη ερωτήσεων, όπως μεταφόρτωση αρχείου, να ανεβάσουν ένα αρχείο στη φόρμα μου, η γραμμική κλίμακα, πλέγμα πολλαπλών επιλογών ή αν θέλω να ρωτήσω κάποια ημερομηνία ή κάποια ημερομηνία και ώρα, είναι αυτά, εδώ, αυτά εδώ τα ειδικά πεδία. Και αφού εισάγω λοιπόν τις ερωτήσεις μου, μπορώ να κάνω γρήγορη, μια γρήγορη περιπισκόπηση με το κουμπάκι αυτό εδώ, να δω πώς θα φαίνεται η φόρμα και στο χρήστη. Και όταν τελειώσω, πατάω το κουμπάκι Αποστολή και είτε μπορώ να στείλω, να γράψω εδώ τα email αυτών που θα αποστείλω, τη φόρμα και να την αποστείλω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να γράψω και ένα μήνυμα εδώ συγκεκριμένο ή συνήθως παίρνω ένα σύνδεσμο, τον οποίο μπορώ να το συντομεύσω. Αυτόν εδώ λοιπόν, να το κάνω αντιγραφή και να τον αποστείλω ή να το δημοσιεύσω σε ένα ιστολόγιο, σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Ή αν έχω μια ιστοσελίδα κάπου, μπορώ να ενσωματώσω όλη τη φόρμα στη δικιά μου ισοσελίδα με αυτόν εδώ τον κώδικα ενσωμάτωσης STML. Και αφού αποστείλω τη φόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα αρχίσουν να απαντάνε. Ας κάνω εγώ μια υπεροψηκόπηση να κάνω κάποιες απαντήσεις, έτσι δοκιμαστικές. Κάνω λοιπόν υποβολή. Να κάνω ακόμα μία νέα απάντηση. Ωραία, και τώρα μπορώ να επιστρέψω εγώ στη, ως ε, κάτοχος τη φόρμας. Βλέπω ότι έρχονται απαντήσεις, ήδη έχουν έρθει τρεις απαντήσεις. Και στη σύνοψη βλέπω συνοπτικά τα αποτελέσματα. Για ερωτήσεις κλειστού τύπου βλέπω και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Μπορώ να κάνω αντιγραφή ένα διάγραμμα σε εικόνα και να το κάνω επικόλυση αλλού. Μπορώ να δω αναερώτηση τι γίνεται. Εδώ επιλέγω ποια ερώτηση και τι απαντήσεις έχουν δοθεί. Και μπορώ να δω ατομικά ο καθένας τι έχει συμπληρώσει. Εδώ με τα βελάκια δεξιά-αριστερά πηγαίνω σε κάθε υποβολή της φόρμας. Τώρα εδώ είμαι στην πρώτη υποβολή και βλέπω ότι έχει συμπληρώσει ο καθένας. Αλλά συνήθως θέλω τα αποτελέσματα αυτά να τα καταγράψω, να τα αποθηκεύσω για να μην χαθούν ή και να τα κάνω περαιτέρω ανάλυση. Γι' αυτό θα πρέπει να συνδέσω τη φόρμα με ένα υπολογιστικό φύλλο. Είναι αυτό εδώ το κουμπάκι θα δημιουργήσει αυτόματα ένα υπολογιστικό φύλλο στον ίδιο φάκελο που έκανα και τη φόρμα ή αν θέλω επιλέγω να υπάρχουν να καλύτερα να δημιουργώ ένα από την αρχή. Πατάω λοιπόν δημιουργία και θα δημιουργήσει ένα υπολογιστικό φύλλο. Βλέπετε οι απαντήσει εδώ είναι σε μορφή υπολογιστικού φύλλου και μπορώ να συνεχίσω την επεξεργασία τους, να κάνω περαιτέρω ανάλυση ή να τα μεταφέρω σε ένα άλλο λογισμικό που θα τα κάνει ανάλυση. Αν δούμε λοιπόν εδώ στα αρχεία μας, υπάρχει εδώ το, και το αρχείο Excel και το, το υπολογιστικό φύλλο και η φόρμα που δημιούργησα είναι στον ίδιο φάκελο. Στο κλείσω λοιπόν αυτό και με το κουμπάκι αυτό ξανανοίγω αυτό το υπολογιστικό φύλλο. Και αυτή είναι, λοιπόν είναι ο βασικός τρόπος εργασίας με τις φόρμες. Τη δημιουργώ, βάζω ερωτήσεις, συλλέγω τις απαντήσεις και βλέπω τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες λειτουργίε που θα θέλαμε να δούμε. Ας το δούμε λίγο παρακάτω. Έχουμε καταρχήν εδώ στις, στην προσαρμογή θέματος. Μπορούμε να αλλάξουμε το κύριο χρώμα του θέματος. Να δούμε λίγο εδώ καλύτερα. Να αλλάξω το χρώμα φόντου να αλλάξω τη γραμματοσύρα και να βάλω μια εικόνα, να επιλέξω μια εικόνα από τις έτοιμες που έχει εδώ πέρα, για να δούμε, ανάλογα με το τόνο της φόρμας, ας βάλουμε αυτή εδώ για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε και μεταφόρτωση μια δικιά σας, και έτσι αλλάζω το στυλ της φόρμας. Τώρα στις ρυθμίσεις της που καλό είναι αυτές να τις... Ε... Κανονίζω πριν αποστείλω τη φόρμα. Εδώ έχουμε αν θα γίνει αυτό quiz. Μετατρέπει δηλαδή τη φόρμα σε ένα quiz με αυτόματη βαθμολόγηση. Αυτό θα το δείξουμε σε άλλο βιντεάκι. Έχουμε μετά τις ρυθμίσεις των απαντήσεων, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγουμε τις απαντήσεις. Το συλλογή διευθύνσεων θα προσθέσει στην ουσία ένα πεδίο στη φόρμα αυτόματα και το οποίο θα κάνει επικύρωση για email. Θα ζητάει δηλαδή τη διεύθυνση email του χρήστη και θα είναι αναγκασμένος να βάλει κάποια διεύθυνση, κάποια έγκυρη διεύθυνση. Η άλλη ρύθμιση είναι αν θέλουμε να του στείλουμε ένα αντίγραφο των απαντήσεών του. Ε, απαιτεί όμως την άλλη ρύθμιση που θα δείξουμε παρακάτω. Αν επιτρέπεται η επεξεργασία της απάντησης, αυτό συνήθω δεν το θέλουμε. Δηλαδή μετά την υποβολή να αλλάξουν την απάντησή τους γίνεται ένα μπέρδεμα. Η πιο βασική ρυθμίση θα έλεγα είναι αυτό, είναι το απαιτείται σύνδεση. Δηλαδή περιορισμό σε μια απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι αν στείλουμε τη φόρμα σε κάποιον θα είναι αναγκασμένος να συνδεθεί με λογαριασμό Google για να την απαντήσει και με τον ίδιο λογαριασμό μπορεί να απαντήσει μόνο μία φορά. Έτσι κάπως περιορίζουμε τις απαντήσεις, δηλαδή περιορίζουμε τις διπλές και τριπλές υποβολές από κάποιον χρήστη. Βέβαια, εάν έχει πολλούς λογαριασμού, μπορεί να το παρακάμψει αυτό. Και μετά έχουμε τις ρυθμίσεις της παρουσίασης, το πώς παρουσιάζεται η φόρμα, αν θα εμφανίζεται μια γραμμή προόδου με κάθε ερώτηση, τυχαία ανάμειξη σειρά ερωτήσεων, αυτό είναι στο θέλουμε μόνο σε φόρμες quiz, εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το μήνυμα μετά την υποβολή της φόρμας, ένα, το μήνυμα που φανίζεται αφού υποβάλλει τη φόρμα, να το πούμε για παράδειγμα να ευχαριστώ για την υποβολή σας, κάτι άλλο. Και είδατε πριν που έκανα υποβολή, εμφανίζονταν ένα σύνδεσμο για να ξανακάνω υποβολή, αν δεν το θέλω αυτό το απενεργοποιώ εδώ. Και αν θέλω στους, σε αυτούς που θα υποβάλουν τη φόρμα, αν θέλω να βλέπουν τη σύνοψη αποτελεσμάτων, δηλαδή όλα αυτά τα αποτελέσματα, εάν θέλω να τα βλέπουν και αυτοί που απαντάνε τη φόρμα. Είναι αυτή εδώ η ρυθμίση. Οι άλλες είναι κάποιες προϋπλογές, δεν θα τις ε, πω παραπέρα. Είναι λοιπόν κάποιες ρυθμίσεις που ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της φόρμας θα θέλετε να δείτε πριν στείλετε τη φόρμα, γιατί δεν είναι τόσο καλή πρακτική να τις αλλάξετε κατά τη διάρκεια της φόρμας. Και να δούμε κάποιες επιλογές για τις απαντήσεις. Με το κουμπάκι εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των απαντήσεων σε μια μορφή παρόμοια με υπολογιστικού φύλου. Να διαγράψετε όλες τις απαντήσεις, οπότε να ξεκινήσετε από την αρχή. Να κάνετε αποσύνδεση της φόρμας από το Excel, από το υπολογιστικό φίλο ή να ορίσετε να αναλαβαίνετε ειδοποίηση κάθε φορά που κάποιος υποβάλλει τη φόρμα. Και από, το μενού εδώ το περισσότερα μπορώ να, να κάνω ένα αντίγραφο, να σβήσετε τη φόρμα. Το βασικό είναι εδώ η εκτύπωση. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε τη φόρμα, την καινή φόρμα προσυμπλήρωση, είναι το κουμπάκι εδώ εκτύπωση. Θα το κάνει ή σε μορφή PDF ή θα το εκτυπώσουμε σε κάποιον εκτυπωτή. Βλέπουμε εδώ σε μορφή εκτυπώσιμη. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με τη σύνοψη, να κάνετε εδώ με το εκτύπωση που υπάρχει να εκτυπώσει, να εμφανίσει δηλαδή τα αποτελέσματα και από εδώ να εκτυπώσετε μέσω του περιηγητή τα αποτελέσματα. Με το κουμπί αυτό θα πάρετε ένα σύνδεσμο με τον οποίο μπορείτε να διαμοιράσετε όλα αυτά τα αποτελέσματα αντί να τα εκτυπώσετε και να τα στείλετε με άλλο τρόπο.